Ένα ξεχασμένο χειρόφρενο φαίνεται ότι στάθηκε αιτία της τραγωδίας που διαδραματίστηκε στη βιομηχανική περιοχή του Ηρακλείου με θύμα 72χρονο. Καταπλακώθηκε από το αυτοκίνητό του και έμεινε αβοήθητος μέχρι να αφήσει την τελευταία του πνοή, αφού κανείς δεν αντιλήφθηκε εγκαίρως τι είχε συμβεί. Το δυστύχημα εκτελήχθηκε χθες στη βιομηχανική περιοχή σε δρόμο που οδηγεί προς την Πρασά. Διερχόμενος πολίτης έντρομος διαπίστωσε πως κάποιος ήταν παγιδευμένος κάτω από το όχημα και κάλεσε σε βοήθεια. Διασώστες του ΕΚΑ βρέθηκαν άμεσα στο σημείο, όμως διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχε δυνατότητα βοήθειας στον άτυχο ηλικιωμένο που άφησε την τελευταία του πνοή πολύ πριν εντοπιστεί. Το θύμα βρέθηκε στο σημείο για να κάνει εργασίες σε γειτονικό χωράφι. Όπως φαίνεται όμως κατέβηκε από το αυτοκίνητο χωρίς να ασφαλίσει το χειρόφρενο. Εκτιμάται πως πρόλαβε να κάνει ελάχιστα βήματα πριν τον παρασύρει, είτε ο ίδιος προσπάθησε να το σταματήσει με τραγικές συνέπειες. Τα σωστικά συνεργεία μετά από αρκετή ώρα προσπάθειας κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον 72χρονο που μεταφέρθηκε στο Παγνί για νεκροψία νεκροτομή.